Όπως είπα, θα υπάρχει ανοχή. Ωραία, κύριε Σακοράφα, αφού θα είστε η μόνη ομιλήτρια, θα υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή σας. Ορίστε, ξεκινήστε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως έχουμε πει και στην Επιτροπή, υπερψηφίζουμε την κύρωση των δύο μνημονίων για τον αθλητισμό. Αφενός το μνημόνιο κατανόησης με τη δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν και αφετέρου το μνημόνιο συνεργασίας με την Κινέζικη Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Θεωρούμε αυτονόητη τη στήριξη κάθε διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού, που μπορεί να είναι αμοιβαία υποφελής. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να αναφερθούμε ειδικά στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, όπως λέει ο τίτλος της. Έρχεται επιτέλους και στην Ελληνική Βουλή η κύρωση της σύμβασης αυτής που έχει γίνει στο Σεντενή στη Γαλλία από τις 6 Ιουλίου του 2016. Κι όμως η Ελλάδα την είχε υπογράψει σχετικά γρήγορα, θα έλεγα σχεδόν αμέσως. Παρά τη σημασία της, δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα καμία κίνηση για την κύρωσή της από τη Βουλή για να αποκτήσει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 του Συντάγματος. Όλα αυτά τα χρόνια η σύμβαση έμενε στα κυβερνητικά συρτάρια. Εάν τη θεωρούσατε σημαντική και απαραίτητη ή έστω και χρήσιμη, τόσο εσείς και η Υπουργέ, όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση, έπρεπε να έχετε φέρει προπολού για κύρωση και όχι σχεδόν 6 χρόνια μετά την υπογραφή της. Είναι γνωστός ο τρόπος λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας. Άναρχος, ανακόλουθος και πάντα κατώτερος των περιστάσεων, που επιλέγει πάντα να σύρεται πίσω από τα γεγονότα. Έπρεπε να θυσιαστεί τόσο άδικα ένας άνθρωπος, να έχουμε ένα εντελώς ακραίο φωνικό για να ανασύρεται τη σύμβαση από τα συρτάρια και να τη φέρεται στη Βουλή. Κι όμως αυτός ήταν ένας θάνατος που είχε προαναγγελθεί, αφού είχαμε επί χρόνια την ανέλεγκτη, απρόσκοπτη και συνεχή ανάπτυξη των πρακτικών του χουλιγκανισμού. Αν δεν θρυνούσαμε τον Άλκη, θα περίμενε πολύ καιρό ακόμα αυτή η σύμβαση. Έπρεπε να υπάρξει ένα τέτοιο σοκ, ένα τόσο άδικο θάνατο, για να αναγκαστείτε να δείξετε ότι κάτι γίνεται για τις επιτακτικές, όπως με τραγικό τρόπο αποδείχτηκε, οι κοινωνικές ανάγκες. Και εδώ, όπως σχεδόν παντού, η θλιβερή πραγματικότητα, χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς κανένα πρόγραμμα, η κυβερνητική πολιτική εξαντλείται στην αντανακλαστική διαχείριση των εξελίξεων. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη σημερινή κυβέρνηση. Μια στιγμή και ανέτεια δολοφονία δημιούργησε, όπως ήταν φυσικό, κοινωνική αναταραχή. Η ανησυχία στον κόσμο κορυφώνεται και παντού υπάρχει το ερώτημα. Μα καλά, δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, εκτεθειμένη από την πραγματικότητα, αποφασίζει να αναλάβει δράση. Τώρα που ξεχύρισε το ποτήρι, τώρα πια είναι έτοιμη και όριμη, αλλά και πάλι μόνο για τις εύκολες λύσεις. Να θυμίσω εδώ ότι μας έχει παραδοθεί από τον Οκτώβριο του 2020 η γνωστή λεγόμενη ολιστική μελέτη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που είχε ειδικά παραγγείλει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση από την FIFA και την UEFA. Αυτή λοιπόν ζητούσε ρητά, στις σελίδες 89 και 90, την κύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης από τη Βουλή. Μέχρι σήμερα λοιπόν δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την ελληνική κυβέρνηση. Εξάλλου και πιο πριν, από τον Μάιο του 2018, είχε υπογραφεί και ειδικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UEFA για την εφαρμογή της συγκεκριμένης σύμβασης. Όλα αυτά έχουν μια σημασία. Όχι όμως για την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή θα κάνει το βήμα μόνο όταν θα εκτεθεί από την πραγματικότητα. Όταν θα έχει ανάγκη επικοινωνιακή διέξοδο απέναντι στην κοινωνική κατακραυγή. Περιμένω και την προσπάθεια απάντηση από την κυβερνητική πλευρά, που πάντα λέει, μα δεν θα κάνουμε μόνο αυτό. Δεν κάνουμε μόνο αυτό, κάνουμε και άλλα πράγματα. Πράγματι, εκτός από τη σύμβαση, υπάρχει και η άλλη εύκολη και απολύτως προβλέψιμη κυβερνητική κίνηση, η αυστηροποίηση των σχετικών ποινικών διατάξεων. Αυτό είναι άλλωστε ένα χαρακτηριστικό της αντίληψης και του πολιτικοκοινωνικού προσανατολισμού της παράταξης που κυβερνά σήμερα. Ό,τι περιστατικό έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία χρόνια, που δημιουργεί κοινωνική αναταραχή και ανησυχία, έχει και την εντελώς αναμενόμενη κυβερνητική αντίδραση. Αύξηση των ποινών, αυστηροποίηση του πλαισίου. Εκτός από το DNA της παράταξης, έχει προσθεθεί και η κυριαρχία της επικοινωνίας στην πολιτική σας, κύριε, της κυβέρνησης. Η αυστηροποίηση είναι πάντα η πρακτική της κυβέρνησης για να συρθεί πίσω από την τηλεοπτική και επικοινωνιακή λογική, πίσω από την αντανακλαστική τιμωρητική παρόνηση που δημιουργεί κάθε ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά. Η λύση όμως δεν είναι ποτέ αυτή.
Η λεγόμενη οπαδική βία δεν είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά, μια εγκληματική πρακτική που αναπτύσσεται απομονωμένη από τις συνθήκες του κοινωνικού περιβάλλοντος. Μάλιστα, περισσότερο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, θα έλεγα. Ο λεγόμενος οπαδισμός αποτελεί το πρόσφορο έδαφος για να εκτονώνεται η βίαιη ατομική και κοινωνική παρόρμηση. Αυτή όμως οφείλεται σε διάφορους άλλους παράγοντες και αιτίες και απλώς χρησιμοποιεί σαν αφορμή δράση στο πλαίσιο της αθλητικής δραστηριότητας. Η σύμβαση λοιπόν που συζητάμε σήμερα διαδέχεται μια προηγούμενη αντίστοιχη σύμβαση που είχε θεσπιστεί στη δεκαετία του 1980 στον απόϊχο των τότε ακραίων περιστατικών βίας. Εκείνη στόχευε εστιασμένα στην αντιμετώπιση, πρόληψη και καταστολή της γηπαιδικής βίας. Αποδείχθηκε όμως περίτρανα από την διεθνή εμπειρία ότι αυτή δεν μπορούσε να έχει και δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έτσι διαπιστώθηκε ακριβώς ότι ουσιαστικά απέτυχε το προηγούμενο σχήμα της εστιασμένης αστυνομικής και ποινικής αντιμετώπισης και ήρθε σε εξέλιξη λοιπόν η σύμβαση που συζητάμε σήμερα. Ένα επόμενο βήμα που αναθεωρεί την προηγούμενη πολιτική. Και η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται και πάλι σε σύγχυση και μέσα στις αντιφάσεις. Φέρνει αυτή τη σύμβαση, αλλά ταυτόχρονα και όλο το πλαίσιο που εκφράζει την αντίληψη της προηγούμενης αποτυχημένης διεθνούς σύμβασης, το οποίο στην πραγματικότητα είναι αντίθετο με την αντίληψη αυτής εδώ της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτή υποτίθεται ότι εκφράζει, όπως λέει και ο τίτλος της, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό. Το περιεχόμενό της, όπως συνήθως συμβαίνει σε όλες τις παρόμοιες διεθνείς συμβάσεις, θέτει απλώς ένα πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας και γενικές κατευθύνσεις ενεργειών. Δεν είναι ένας κώδικας που περιλαμβάνει συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα προς εφαρμογή. Γι' αυτό, συνήθως, το κείμενο των τέτοιων συμβάσεων, στο μεγαλύτερο μέρος τους μοιάζει ένα απλό ευχολόγιο. Ουσιαστικά, το μόνο που απομένει να έχει πραγματική αξία είναι η δέσμευση για τη διεθνή συνεργασία. Από εκεί και πέρα, η ουσιαστική αποτελεσματικότητά της και ιδιαίτερα στο εσωτερικό της χώρας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση των πραγματικών αιτίων ανάπτυξης της κοινωνικής βίας. Και γι' αυτά, δυστυχώς, δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι. Τα δείγματα που έχουμε από την κυβέρνηση αυτούς τους τομείς μας υποχρεώνουν να είμαστε απαισιόδοξοι. Εφαρμόζεται με επιμονή στοχευμένες πολιτικές που περιθωριοποιούν όλο και μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες και ιδίως την νεολαία. Πολιτικές που οδηγούν όλο και μεγαλύτερα ποσοστά των κοινωνικών ομάδων στα όρια της επιβίωσης ή και κάτω από αυτά. Αυτό θα έλεγα λοιπόν ότι είναι το έφορο έδαφος για την ανάπτυξη πρακτικών της βίας που θα εκτονωθεί και στα γήπεδα και γύρω από αυτά. Είναι κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν γνωρίζει ότι οι μεγαλοϊδιοκτήτες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της αντικοινωνικής δράσης των λεγόμενων οπαδών? Όλοι ξέρουμε ότι οι σύνδεσμοι και οι οπαδοί φυσικά αποτελούν ένα ακόμα εργαλείο που το χρησιμοποιούν για την επίτευξη των σκοπών τους. Σκοποί μάλιστα που οι περισσότεροι δεν έχουν καν άμεση σχέση ούτε με την ομάδα τους ούτε με τον αθλητισμό. Μιλάμε για το σύστημα των ομάδων όπου οι πιο ενεργοί και δοκιμασμένοι στην αφοσίωση από τους συνδεσμίτες παίρνουν προαγωγή και αναλαμβάνουν έμιστα καθήκοντα στη δύναμη ασφάλειας και φύλαξης του γηπέδου της ομάδας. Αυτή, κύριε Υπουργέ, είναι η πραγματικότητα που έχουμε σήμερα. Να θυμίσω επίσης ότι έχουμε γίνει μάρτυρες περιστατικών όπου εντεταλμένα άτομα του στενού κύκλου οδηγιών του Προέδρου αναλαμβάνουν δράση και εκτελούν επιχειρήσεις εκφοβισμού απέναντι σε αντιπάλους, απέναντι σε διαιτητές, ακόμα και σε παίκτες της ίδιας της ομάδας. Εξάλλου και η ίδια η ομάδα χρησιμοποιείται από αυτούς τους ιδιοκτήτες σαν μοχλός εξυπηρέτησης των άλλων επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Μερικές φορές μάλιστα, ακόμα και για κάθε είδους επηρεασμούς, για την κάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων. Έχετε λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, την άμεση πρόθεση να συγκρουστείτε με αυτούς? Έχετε τη βούληση να το πράξετε ακόμα και με δεδομένο ότι με βάση τις μεθόδους τους δεν θα διστάσουν να οδηγήσουν τα πράγματα στα άκρα? Φοβάμαι πως όχι. Δεν έχετε ούτε τη θέληση, ούτε τη δύναμη να το κάνετε, για πολλούς και διάφορους λόγους. Επομένως, θα μένετε στα ευχολόγια που λέγαμε πριν. Έχετε μήπως την πρόθεση να επέμβετε και να ελέγξετε το εξωφρενικό παρασύστημα του τζόγου?
Η αγωνιστική δράση αποτελεί πλέον απλά ένα συμπλήρωμα, τη βάση για τον εκτεταμένο στοιχηματισμό και τη χυδαία κερδοσκοπία που εφαρμόζει την πρακτική των στημένων αγώνων. Και εδώ δεν έχετε δείξει τέτοια σημάδια. Κι όμως, αυτό είναι ένα φαινόμενο που ενισχύει την αναξιοπιστία της αθλητικής δραστηριότητας. Συσσωρεύει υλικό που οδηγεί και σε επεισόδια βίας των οπαδών, είτε με τη μορφή της οργανωμένης βίας μέσω συνδέσμου κλπ, είτε ακόμα και ατομικά. Ας αυξήσετε λοιπόν όσο νομίζετε τις ποινές. Ας αυστηροποιήσετε και το πλαίσιο. Οι πραγματικοί αίτοι όχι μόνο θα μένουν ατιμόρυτοι, αλλά και θα παραμένουν κυρίαρχοι. Κυρίαρχοι ακόμα και σε σχέση με εσάς. Αυτοί θα συνεχίσουν να σας ορίζουν και θα σας ορίζουν και τους κανόνες του παιχνιδιού. Πού καταλήγουμε λοιπόν? Μέχρι να υπάρξουν άλλα δεδομένα και άλλα δείγματα κυβερνητικής γραφής, φέρνεται αυτή τη σύμβαση για κύρωση απλώς για να παραπλανήσετε, θα έλεγα, και να εμπέξετε και πάλι τους πάντες. Το κείμενό της δεν είναι συνολικά αρνητικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά δεν μπορεί και από μόνο του να φέρει αποτελέσματα. Για όλους αυτούς τους λόγους και με αυτά τα δεδομένα ψηφίζουμε παρόν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.